Συνέχεια λοιπόν σε εκπομπή Χωρίς Χρώμα εδώ στο τηλεοπτικό κανάλι RTV σήμερα Παρασκευή 31 Μαρτίου σε μια ζωντανή κοινωνικοπολιτική εκπομπή. Πάμε λοιπόν να αλλάξουμε θέματα. Θα μείνουμε πάλι όμως εκλογολογία. Θα πάμε και σε άλλα θέματα και να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο την υποψήφια βουλευτή της Δημοκρατίας από το βόρειο τομέα Αθηνών, τη Φωτεινή Βρίνα. Καλώς ορίσατε, κυρία Βρίνα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε για την αποδοχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να καλωσορίσουμε το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από την Ανατολική Αττική, τον Πάνο Σκουρολιάκο. Καλωσορίστε, κύριε Σκουρολιάκο. Καλησπέρα. Θα είμαστε ωφέλιμοι και επικοδομητικοί σήμερα, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και πολλά να δούμε, κύριε Σκουρολιάκο. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον Παναγιώτη Γκανιάτσο, τον γραμματέα αθλητισμού και υποψήφιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στο βόρειο τομέα Αθηνών. Καλωσορίστε, κύριε Γκανιάτσο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και το μέλος του πολιτικού σχεδιασμού του ΜΕΡΑ25, τον Σωτήρη Μητραλέξη. Καλωσορίστε, κύριε Μητραλέξη. Καλησπέρα σας. Καλές επιτυχίες σε πολλούς μήνες. Έτσι, έτσι. Εσείς υποψήφιος που ακούσαμε, δηλαδή η κυρία Βρίνα Βόρειο Τομέα, ο κύριος Σκουρολιάκος Ανατολική Αττική, ο κύριος Γκανιάτσος πάλι Βόρειο Τομέα, εσείς. Εμείς πλέον, επειδή έχουμε μια συνεργασία κομματική και με την ΛΑΕ, με τον Δημήτρη Στρατούλη κλπ., ακόμα είναι στις τελικές φάσεις τα ψηφοδέλτια, οπότε αναμένουμε. Και γιατί υπάρχει μια διεύρυνση, μια συμμαχία για τη ρήξη. Το όνομα Συνεργασία για τη ρήξη, θα λέγεται τώρα, δηλαδή Μέρα 25 Συνεργασία για τη ρήξη. Το ψηφοδέλτιο θα είναι Μέρα 25 Συμμαχία για τη ρήξη. Συμμαχία για τη ρήξη. Λοιπόν, διεύρυνση λοιπόν του Μέρα 25. Λοιπόν, πάμε κυρία Βρίνα σε εσάς να ξεκινήσουμε πρώτα από εσάς. Τώρα το ερώτημα, κυρία Βρίνα, εσείς τώρα στην Νέα Δημοκρατία πού εστιάζετε? Εστιάζετε περισσότερο στα προβλήματα της καθημερινότητας, γιατί βλέπουμε από τη μία πλευρά ακρίβεια, από την άλλη κόκκινα δάνεια, από την άλλη πληστηριασμοί, παρακάτω βλέπουμε Τέμπη. Εστιάζεται λοιπόν στα προβλήματα της καθημερινότητας και ό,τι συμβαίνει στην καθημερινότητα ή εστιάζεται τελικά στη λεγόμενη αυτοδυναμία και στις ενδεχόμενες συνεργασίες? Αυτοδυναμία χωρίς να εστιάσουμε στα προβλήματα των πολιτών και της καθημερινότητας δεν υπάρχει. Και αυτό γιατί οι πολίτες που ψηφίζουν είναι αυτούς τους οποίους αυτή τη στιγμή και σκεφτόμαστε και προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις. Ξέρουμε ότι είναι μια δύσκολη περίοδο. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία έχει υλοποιήσει πάρα πολλά με βάση το πρόγραμμά της όταν ψηφίστηκε το 2019. Και φυσικά αυτό που ζητάμε πάλι είναι να ανανεώσουν οι πολίτες την εμπιστοσύνη τους στον Πρωθυπουργό, στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία, να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας. Αυτό το δηλαδή, οποίο εγώ. Να το ολοκληρώσετε, κυρία Βρίνα, 4 χρόνια. Δηλαδή, έτσι μείνατε μεταξαστέ δηλαδή, στο πρόγραμμα. Δεν είναι θέμα μεταξαστέ. Ξέρετε ότι το 2019 πήραμε μία χώρα η οποία στην ανάπτυξη ήταν μηδέν. Δεν κυβερνάτε όμως από το 2019, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι ένα παλιό κόμμα και πιο παλιά ήταν πιο παρέντα ήταν ο συναγερμός. Αν θέλετε δεν να είστε ακούστε με κάτι. Καινούργοι στο ακούστε, πολιτικό σκηνικό, κυρία Βρίνα. Επειδή είστε πολιτικό πρόσωπο και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την ιστορία, δεν θα φτάσουμε στον τρικούπι. Θα πάμε λοιπόν στην περίοδο αυτή την τελευταία. Από το 1974 έχουμε Νέα Δημοκρατία όμως. Όχι, κύριε Βαθιώτη. Με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Όχι, κύριε Βαθιώτη. Δεν έχουμε ξεχνάτε την περίοδο του κυρίου Παπανδρέου από το 1985 έως το 1987-88 που ξεκίνησε η κυβέρνηση το Μητσοτάκη. Το 1981. Είχε νικήσει ο Αντρέας Παπανδρέου. Μα, τότε μέχρι, είχαμε 1974. Μέχρι πότε? Μέχρι πότε. Μέχρι τις όταν δόθηκαν όλα τα δάνεια, όλα τα χρήματα και κατασπαταλήθηκαν. Και καταχρεώθηκε η χώρα. Έχετε ευθύνες μη με πάτε σε αυτή λοιπόν την πίσω. Μη με πάτε, όπως λέτε μη με πάτε πίσω. Μη με πάτε πίσω στην περίοδο εκείνη. Δεν θα μπω σε αυτή τη λογική. Θα πάω στο σήμερα και θα πάω σε αυτή την περίοδο που εμείς κυβερνάμε το 19-14. Και θα πάω σε αυτή για να πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ρεκόρ σε άμεσες ξένες επενδύσεις. Έχουμε ένα ρεκόρ στα έσοδα τουρισμού. Και αυτό το αναγνωρίζουν οι πάντες. Μάλιστα. Έχουμε ρεκόρ στις εξαγωγές και να πάμε το πώς έχουμε στηρίξει την κοινωνία και γιατί σήμερα ερχόμαστε και ζητάμε την ψήφο του ελληνικού λαού. Να πάμε όμως και στα άλλα, βεβαίως, κυρία Βρίνα, γιατί είμαστε. Να, δεν με αφήσατε όμως. Ναι, αν θέλετε πάμε να κάνετε ερωτήσεις για να πάμε, και να πάμε ένα γρήγορο πρώτα. Βεβαίως. Να πάμε ένα γρήγορο, κυρία Βρίνα, πριν πάω στον κύριο Σκουρολιάκο. Βλέπουμε όμως και ότι έχουμε και αρνητικά ρεκόρ. Είμαστε δυστυχώς οι πρώτοι σε τιμές στα σούπερ μάρκετ όσον αφορά την ακρίβεια. Είδαμε για πολύ μεγάλο διάστημα ότι ήμασταν πρωταθλητές αρνητικοί πάλι όσον αφορά την χοδρομπορική στο ρεύμα και δυστυχώς και αρνητικοί πρωταθλητές όσον αφορά την τιμή της βενζίνης. Κοιτάξτε. Είχαμε αρνητικές πρωτιές. Να αφαιρέσουμε λοιπόν την πρωτιά πάμε που έχουμε
στην νεανική ανεργία, στη γενική ανεργία. Στην έχουμε ανεργία, και εκεί δυστυχώς στην ανεργία δεν μπορείτε φροντίες. Να το πείτε, διότι την ανεργία την παραλάβουμε στο 17,7. Μιλάμε και για την νεανική ανεργία, μιλάω, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε και επιστροφή νέων. Όταν την περίοδο 2015-2019 είχαμε πολλά παιδιά δικά μας, τα δικά μας παιδιά που έφυγαν στο εξωτερικό. Σήμερα θα δείτε ότι με βάση τις στατιστικές, ένα μεγάλο μέρος αυτών των παιδιών Μάλιστα. έχει αρχίσει και επιστρέφει στη χώρα μας. Ένα. Δεύτερον, επειδή αναφερθήκατε στο θέμα της ακρίβειας στην ηλεκτρική ενέργεια, θέλω να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός στην Ευρώπη που προσπάθησε από την πρώτη στιγμή της κρίσης στην ενέργεια και στήριξε τους πολίτες και είδαμε άμεσα να κατεβαίνουν οι λογαριασμοί, κάτι που πολύ αργότερα ήρθε η Ευρώπη να το εφαρμόσει. Και για να σας πάω και στην ακρίβεια, λοιπόν, φυσικά ναι, ναι. υπάρχει ακρίβεια και εγώ πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει, κύριε Βατιώτη, αλλά μην υποτιμάμε το θέμα με το καλάθι του νοικοκυριού και θα ήθελα και από δηλαδή την εκπομπή σας, σώζει για να θα πάω, ακούστε με κάτι. Για να πάω και στον κύριο Σκορολιάκο. Σώζει, γιατί είναι βλέπουμε, μια κυρία βοήθεια, Αδρίνα, είναι μια βοήθεια και μια στήριξη. Θα το ξαναπώ πάλι, το έχω ξαναπεί σε αυτή εδώ πέρα την εκπομπή. Βλέπουμε σήμερα Μάρτι. Έκλεισε δηλαδή ο πληθωρισμός, ο γενικός μέσος όρος πληθωρισμού και ο γενικός πληθωρισμός στο 6,5%, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα να ξεπερνάει πολλές φορές και το 15% και υπάρχει μια ψαλίδα, κυρία Βρίνα, και αυτή η ψαλίδα τελικά πού οφείλεται. Εγώ είμαι η πρώτη που αυτή είπα ότι υπάρχει ακρίβεια. Αλλά μην είναι το τιμούμε. Φυσικά υπάρχει και γι' αυτό έχουν γίνει έλεγχοι, ναι. γι' αυτό έχουν βγει έλεγχοι, γι' αυτό έχουν βγει και έχουν δοθεί πρόστιμα. Και πριν φτάσετε να με ρωτήσετε αν έχουν εισπραχθεί τα πρόστιμα, θα σας πω ότι έχουν εισπραχθεί τα πρόστιμα, όπως επίσης θα σας πω ότι τα υπερέσοδα των εταιριών ενέργειας φορολογήθηκαν και αυτά τα χρήματα ήρθαν και αποδόθηκαν πάλι στον ελληνικό λαό. Δηλαδή έχουμε Άρα εισπράξει, αυτή τη στιγμή, κυρία Βρίνα, 950 ευρώ. Εκατομμύρια έχουμε, πήραμε. Έχουμε εισπράξει αυτά. Βεβαίως, έχουμε εισπράξει. Από τις εταιρείες ενέργειας. Φυσικά, 950 Μας. Εκατομμύρια. Λοιπόν, κύριε Σκουρολιάκο, τα ακούσατε τι είπε η κυρία Βρίνα. Τώρα εσάς, δηλαδή εσείς τώρα, κύριε Σκουρολιάκο, πρέπει, και αυτό είναι το θέμα, πώς θα πείσετε τον κόσμο ότι πρέπει να είστε πρώτο κόμμα. Πρέπει να πείσετε, δηλαδή. Και το ερώτημα είναι να προλαβαίνετε, ουσιαστικά να πάρετε κεφάλι, κύριε Σκουρολιάκο, στις δημοσκοπήσεις. Καταρχήν να πω ότι άκουσα μόλις τώρα απίθανα πράγματα. Θα πρέπει ίσως να διδάσκονται όλα αυτά στο πανεπιστήμιο, σε ένα μάθημα η τέχνη της μετατροπής του άσπρου σε μαύρο ή του μαύρου σε άσπρο. Απίστευτα αυτά πράγματα ακούσαμε. Δηλαδή πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια πλούσια χώρα και περνάμε όλοι πάρα πολύ καλά και η κυβέρνηση τα έχει κάνει όλα τέλεια. Μόνο το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ λέει ότι υπάρχει κρίση κόστους ζωής και απώλεια της αγοραστικής δύναμης για μισθούς και συντάξεις γύρω στα 700 ευρώ έως 40%. Ο κατώτατος μισθός έχει χάσει το 19% της αγοραστικής του δύναμης. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ το λέει αυτά. Και αυτό το ζούμε ακόμα και στην Ανατολική Αττική που εγώ δραστηριοποιούμε, επιτρέψτε μου. Για να βοηθήσω λίγο την κουβέντα, ναι. διαβάζω, το είπα και στο πρώτο πάνελ, στον κύριο Θανασίου προηγουμένως και στην κυρία Γάτσα, είπα το εξής στην εξή ερώτηση και δηλαδή, και αυτό θα ήθελα να το σχολιάσουμε. Δηλαδή, διαβάζω την τελευταία έρευνα της Eurostat που μιλάει ότι είμαστε η τρίτη Ναι. από το τέλος, ναι. όσον αφορά κάτω από εμάς είναι η Βουλγαρία, της αγοραστικής δύναμης. Αλλά το θέμα είναι τι κάτω από εμάς είναι η Βουλγαρία και η Τσεχοσλοβακία. Το ερώτημα είναι, κύριε Σκουρολιάκο, τι αντιπροτείνετε εσείς. Είναι Τσεχοσλοβακία, Βουλγαρία, ναι. Ελλάδα εσείς, και από εκεί και πάνω όλη η Ευρώπη. Εσείς τι αντιπροτείνετε όμως, κύριε Σκουρολιάκο. Εμείς αντιπροτείνουμε ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής. Μια πολιτική που θα απευθύνεται στο ευρύ λαϊκό κοινό και όχι στους ολιγάρχες, όχι σε αυτούς που έχουν βγάλει απίστευτα υπερκέρδη με εννοώ τις εταιρείες παροχής ενέργειας, όχι σε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν ευλογήσει τις εργασιακές σχέσεις και τις έχουν καταβαραθρώσει, έχουν ευλογήσει πραγματικά την καταβαράθρωση των εργασιακών σχέσεων, Μάλιστα. τις απλήρωτες υπερορίες. Τώρα θέλουν να ανοίξουν τα μαγαζιά και όλο το βράδυ.
απίστευτα πράγματα γίνονται σε αυτή την Ελλάδα σε βάρος του ελληνικού λαού, σε βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Και για να περάσουμε και στο άλλο ερώτημα που μου κάνατε, επιτρέψτε μου, πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία ξέρει ότι δεν έχει πιθανότητες να βγει. Το ότι εγώ ή θα είμαι αυτοδύναμος ή δεν υπάρχει τίποτα άλλο, είναι ομολογία αποτυχίας. Έχει επικοινωνιολόγους πολύ σημαντικούς και τις λένε τι πρέπει να κάνει και ξέρουν ότι δεν θα είναι σε θέση να κάνουν συμμαχική κυβέρνηση. Μάλιστα. Γιατί αν μπορούσαν να το κάνουν, θα το κάνουν. Δεν αφήνει εύκολα την κουτάλα η Νέα Δημοκρατία. Επειδή τον κόσμο τον ενδιαφέρει πάρα πολύ, πριν πάω στον κύριο Γκανιάτσο, η καθημερινότητα. Βλέπουμε, κύριε Σκουρουλιάκο, ότι 4 εκατομμύρια αφημοί χρωστούν στην εφορία. Βλέπουμε, κύριε Σκουρουλιάκο, 2 εκατομμύρια συμπολίτες μας να χρωστούν στον ΕΦΚΑ. Και το ερώτημα είναι, τι πρέπει να γίνει εδώ, όσον αφορά εφορία, όσον αφορά ΕΦΚΑ, όσον αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και αν θα πρέπει να πάμε, κύριε Σκουρουλιάκο, σε ένα γενναίο κούρεμα ή να πάμε σε γενναίες ρυθμίσεις. Θα πρέπει, και τι πρέπει να, γίνει με τις 120 δόσεις, ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει να πάμε σε μια πολιτική που θα ανακουφίσει όλα αυτά τα λαϊκά στρώματα και όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι υπερχρεωμένοι, έχουν κόκκινα δάνεια, πάνε στα φαντς και τα φαντς τους λένε δεν συζητάω μαζί σου, γιατί αν συζητήσω μαζί σου και τα βρω, θα πάρω το δάνειό μου σε 15 χρόνια. Ενώ άμα σου πάρω το σπίτι θα το δώσω πυρμπαράγια. Δεν είχαμε πληστηριασμούς, κύριε Σκουρουλιάκο. Όχι σε πρώτη κατοικία, όχι σε βάρος κατοικία. Όχι, κύριε Βαθιώτη. Μπορεί να ήταν πρώτη κατοικία κάπου στην Εκάλη με πισίνα, αλλά πρώτη κατοικία ευάλωτου νοικοκυριού, όχι. Ούτε μία και φέρτε μου παρακαλώ μία. Πότε ψηφίστηκε ο νόμος, κύριε Σκουρουλιάκο? Σας απάντησα ότι επί ΣΥΡΙΖΑ, θα το ακούσετε αυτό. Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν εκποιήθηκε καμία κατοικία. Άλλο ρώτησα, καμία κατοικία. Κύριε Σκουρουλιάκο, άλλο σας ρώτησα. Δεν σας είπα όλα αυτά και φωνάζετε. Πείτε μου πότε ψηφίστηκε. Σας ενδιαφέρει τι αποτύπωμα έχει στον κόσμο, δεν έχει στην σημασία, κοινωνία. Δεν έχει όχι, σημασία δεν πότε έχει σημασία. Ψηφίστηκε. Έχει σημασία. Ψηφίστηκε με τη δική σας κυβέρνηση. Έχει το σημασία. Ξεχάσατε. Ήταν μια μνημονιακή υποχρέωση. Μα τι λέτε, ήταν μνημονιακή. Μας ακούει ο κόσμος, λέτε. Εμείς σας φορτώσαμε. Συγγνώμη, σας διέκοψα. Θυμήστε μου, σας διέκοψα. Παρακαλώ, με διακόπτετε. Παρακαλώ, με διακόπτετε. Δύο λεπτά. Δύο λεπτά. Το σημασία δεν έχει τι πήραμε, τι φορτωθήκαμε στην πλάτη μας από τα μνημόνια που έφερε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αλλά πώς διαχειριστήκαμε αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Εμείς λοιπόν αυτή την κατάσταση με αυτό το νόμο το διαχειριστήκαμε με τον καλύτερο τρόπο και δεν απειλήθηκε μισό σπίτι ευάλωτου νοικοκυριού πρώτης κατοικίας. Ο δικός σας νόμος ισχύει σήμερα. Και κυρία Βρίνα, θα έρθω σας. Το βάλατε μπρος και παίρνετε τα σπίτια του κόσμου. Αυτό κάνετε. Πάμε λίγο στον κύριο Γκανιάτσο. Κύριε Γκανιάτσο, θέλω μία γρήγορη τοποθέτηση για το θέμα της οικονομίας που ανέξαμε, ποιες είναι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, τι πρέπει να γίνει εδώ πέρα. Αλλά και το ερώτημα είναι, από εκεί θέλω να ξεκινήσουμε λίγο, αν άργησε τελικά να παραιτηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Ευρωβουλή. Άργησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Να πούμε λίγο για την ακρίβεια. Ναι, θα πάμε στα ακρίβεια. Λοιπόν, επειδή είστε ο παραδέα των εκλογών. Θα κλείσω με αυτό. Λοιπόν, η κοινωνία στενάζει, κύριε Βαθιώτη. Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα της ΓΕΣΕΕ, οι Έλληνες έχουν μειώσει 40% τις φορές που κάνουν μπάνιο, το 75% των Ελλήνων δεν χρησιμοποιεί πια τον ηλεκτρικό φούρνο, το 74%, κύριε Βαθιώτη, έχει ελαττώσει τις φορές που σιδερώνει τα ρούχα, το 83% δεν ψωνίζει το καλάθι του νοικοκυριού, το 71% θεωρεί ότι το καλάθι δεν έχει ρίξει τις τιμές. 6-10 Έλληνες, κύριε Βαθιώτη, αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να πάνε διακοπές ούτε για μια εβδομάδα μέσα στον χρόνο. Λοιπόν, αυτά, κύριε Γκανιάτσο, δεν τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Όπως αναφέρθηκε ο κύριος Σκουρουλιάκος, το 40%. Ξέρετε τι καταλαβαίνει ο κόσμος. Τι θα γίνει αύριο. Τα νοικοκυριά με εισόδημα έως 750 ευρώ έχει μειωθεί η αγοριστική του δύναμη κατά 40%. Στα νοικοκυριά που έχουν εισόδημα έως 1.100 ευρώ είναι 17% το αντίστοιχο ποσοστό. Και σύμφωνα με έρευνα τη ΓΕΣΕΒΕ, ένα στα δύο νοικοκυριά τη 18η μέρα του μήνα δεν έχει ούτε ένα ευρώ να διαθέσει. Τελειώνει ο μισθός, δηλαδή, έτσι.
Η κοινωνία καταραίει. Ναι, αυτά, την κυρία Αθηνά την γνωρίζω γιατί κατεβαίνει στον βόρειο τομέα. Καταλαβαίνω τη θέση τη. Πρέπει να πει κάποια πράγματα. Αλλά η κοινωνία για στενάζει. Να κάνουμε ένα διάλογο, αυτά ναι. Όλα που λέτε ναι. Είναι το αποτέλεσμα. Βέβαια. Το θέμα είναι για να φτάσουμε, στο αποτέλεσμα και να μην έχουμε αυτά όπως μας τα περιγράφετε, αυτά τα οδυνηρά αποτελέσματα στην ελληνική κοινωνία. Γιατί η κοινωνία δυστυχώς πολλές φορές υπάρχουν ευάλωτα νοικοκυριά που δεν αντέχουν. Ποιες είναι οι προτάσεις δικές σας, τι πρέπει να γίνει εμείς εδώ. Το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, έχουμε πει, εμείς μιλάμε για πλαφόν στην λιανική τιμή της ενέργειας, για μείωση του ΦΠΑ, για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Εμείς μιλάμε για κοινωνικές κατοικίες, για πράσινη μετάβαση, ενεργειακή δημοκρατία, να μπορεί ο κάθε αγρότης, εκτενοτρόφος μεταποιητής να παράγει την ενέργεια που χρειάζεται. Μάλιστα. Μιλάμε για κοινωνικές κατοικίες. Μιλάμε για αύξηση του κατώτατου μισθού, να υιοθετηθεί η πρόταση της ΓΕΣΕ για το κατώτατο μισθό. Εμείς μιλάμε για δημόσια δωρεάν υγεία, για δημόσια δωρεάν παιδεία, κύριε Βαθιώτη. Για τα κόκκινα δάνεια όλα αυτά εμείς που λέτε καλά. Για επαναφορά. Να μιλήσω για τα κόκκινα δάνεια που αφορούν τους πολίτες. Κύριε Γκανιάτσο, όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά όπως μας τα λέτε και μας τα περιγράφετε. Αλλά το θέμα είναι γιατί δεν εμπιστεύεται ο κόσμος το ΠΑΣΟΚ και δεν έχετε πείσει ακόμα. Γιατί βλέπουμε, κύριε Γκανιάτσο, ότι έχετε μία. Δεύτερη στασιμότητα, γύρω στο 10% δεν έχετε πείσει την ελληνική κοινωνία. Μας λέτε προτάσεις χωρίς να πείθει το ΠΑΣΟΚ. Και ο λόγος είναι. Δηλαδή, για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Να πω λίγο και τα κόκκινα δάνεια που αφορούν πάρα πολλούς Έλληνες πολίτες. Ότι εμείς λέμε επαναφορά του νόμου 3869 με επικαιροποιημένα κριτήρια του νόμου ΠΑΣΟΚ, του μόνου νόμου που προστάτευσε σε δύσκολα πέτρινα χρόνια μνημονιακά την κυρία κατοικία. Εμείς μιλάμε για προστασία των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο να πληρώσουν το 1 τρίτο. Του δανείου της, τα 2/3 θα πληρώσει η τράπεζα, γιατί ευθύνεται η τράπεζα, δεν ενημέρωσε σωστά τους δανειολήπτες. Εμείς μιλάμε για προστασία της αγροτικής γης και για το ιδιωτικό χρέος προτείνουμε σταθερές 120 δόσεις. Λοιπόν, για αυτό που είπατε, ο κόσμος μας εμπιστεύεται. Εμείς κυκλοφορούμε στην κοινωνία, κύριε Βαθιώτη. Ναι, αλλά δεν πείθεται όμως. Βάσει των δημοσκοπήσεων. Ποιες δημοσκοπήσεις, κύριε Βαθιώτη, η καλύτερη δημοσκόπηση για εμάς είναι η κοινωνία. Εμείς όλα τα στελέχη, τα νέα που έχουμε αγκαλιάσει τον πρόεδρό μας και με επικεφαλής τον πρόεδρό μας και τον ηγέτη μας, δίνουμε τη μάχη καθημερινά της δημοκρατικής ανατροπής μέσα στην κοινωνία, στο χώρο της εργασίας μας, στους δρόμους, στις πλατείες. Εμείς βλέπουμε ένα κόσμο που είναι απογοητευμένο, ένα κόσμο που είναι στο περιθώριο και τον καλούμε να μας εμπιστευτεί. Εμείς το κλίμα είναι πολύ θετικό για μας. Έχουμε μπει τώρα στην τελική ευθεία. Εγώ, εκτός από πολιτικός, εκτός από δικηγόρος, είμαι και δρομέας. Ξέρουμε πολύ καλά από τελικές ευθείες. Και οι καλύτερες προσπεράσεις και βαθιότητα είναι οι καλύτερες προσπεράσεις. Στην τελική ευθεία. Ναι, αλλά το ερώτημα είναι πριν πάω στον κύριο Μητραλέξη, κύριε Γκανιάτσο. Για τον κύριο Αδουλάκη, λοιπόν. Το ερώτημα. Να κάνω ερώτηση εγώ, κύριε Γκανιάτσο. Απλώς για να απαντήσω, επειδή είναι το ερώτημα. Το ερώτημα, επειδή είναι πάρα πολλές ερωτήσεις, τελικά το ΠΑΣΟΚ έχει γίνει το μήλο της έρηδας. Κάτι σημαίνει αυτό, έτσι. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Ότι αισθάνεται ο κόσμος, ο δικός προφόρος, ότι κάπου μιλάτε αόριστα. Δηλαδή, από τη μία πλευρά υποδεικνύεται κάποιον πρωθυπουργό, άγνωστο χ, την επόμενη μέρα σε μια ενδεχόμενη συνεργασία, και από την άλλη πλευρά, πάλι αόριστα, μιλάτε για ένα ισχυρό διψήφο ποστό χωρίς να καθορίζετε. Ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός της επόμενης μέρας, αφού λέτε χωρίς Τσίπρα, χωρίς Μητσοτάκη, να πάμε σε μια συνεργασία, αν θα πάμε, και χωρίς να περιγράφετε ποιο είναι αυτό το ισχυρό διψήφιο ποσοστό. Μιλάτε λίγο αόριστα. Κύριε Βασίλη, καταρχάς, εμείς δεν κατεβαίνουμε σε εκλογές για να έρθουμε Τρίτη. Εμείς κατεβαίνουμε για να έρθουμε Πρώτη. Έχουμε και εμείς υποψήφιο πρωθυπουργό, τον αρχηγό μας, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Και είμαστε οι μόνοι που ξεκάθαρα λέμε ότι θέλουμε σταθερή κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή. Εμείς λέμε ότι η μόνη ψήφος που δεν θα πάει χαμένη στην πρώτη κάλπη είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Με ισχυρό ποσοστό, εμείς θα κάνουμε τα πάντα ώστε η χώρα να κυβερνηθεί. Εμείς είμαστε οι μόνοι που λέμε ότι η χώρα δεν αντέχει ούτε δεύτερες ούτε τρίτες κάλπες. Θέλουμε μια κυβέρνηση ευρύτερη συνεργασία όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Όταν λέτε ευρύτερη εγώ όπως σπουδάζω στην Γερμανία, παίρνω μεταπτυχιακό και εκεί η κυβερνητική συνεργασία. Ποια είναι αυτή, κύριε Γκανιάτσο, η ευρύτερη? Πείτε τα κόμματα, είναι συγκεκριμένα. Κυρία, καταρχάς, εγώ δεν σας διακόψα. Παρόλο που άκουσα και απίθανα πράγματα για τον ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, τώρα τη πρώτη φορά αριστερά. Όταν λέτε το ΠΑΣΟΚ του ΕΣΥ, για να πάω και στον κύριο Μητραλέξη, να μην τον αδικήσουμε. Όταν μιλάτε για αυτή την ευρεία συνεργασία, ποια είναι αυτή η ευρεία συνεργασία? Με όρους προγραμματικούς, να συμφωνήσουμε σε 5 βασικούς άξονες. Ναι, αλλά ο κόσμος με ισχυρό κοινωνικό κράτος, δημόσια δωρεάν υγεία, δημόσια δωρεάν παιδεία, προστασία της κατοικίας του Ανδρέα Παπανδρέου, ότι μπαλατζάρεται ανάμεσα σε δύο βάρκες. Στη βάρκα που λέγεται Νέα Δημοκρατία και στη βάρκα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν κοιτάμε ούτε προς τη Νέα Δημοκρατία ούτε προς το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς κοιτάμε στα μάτια τον ελληνικό λαό. Έχουμε το πρόγραμμά μας, ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό εφαρμόσιμο, ένα πρόγραμμα που έχουμε καταθέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό στον Έλληνα πολίτη. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Γκανιάτσο. Να πω και τον κύριο Αδουλάκη, υπάρχουν άτομα στο ΠΑΣΟΚ που δεν διαγράφονται? Έχετε έτσι δηλαδή. Εντάξει, τώρα αναφέρεστε στον κύριο Ροβέρτο. Ο κύριο Ροβέρτο έχει προσφέρει πολλά στην παράταξη. Τον σεβόμαστε όλοι. Είμαστε μια γροθιά, όλοι ενωμένοι. Μπαίνουμε στη μάχη και θα δείτε το αποτέλεσμα αυτή τη κοινή μα προσπάθεια. Ο κύριο Αδουλάκη παραιτήθηκε, το είχε πει, θα παραιτηθεί με το που
ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης το πότε θα γίνουν εκλογές, όπως και έγινε, και έδωσε πάρα πολλές μάχες στο Ευρωκοινοβούλιο. Πριν 2 χρόνια υπήρξε απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρωτοστάτησε σε αυτό ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης για εμπάρκο όπλων κατά της Τουρκίας. Ο κ. Καντέρ, ο επικηρυγμένος μπασκετμπολίστας, ένα πολιτικό αρχηγό θέλησε να δει όταν ήρθε στην Ελλάδα. Πάντως ο κόσμος λέει, κύριε Καρνιάτσο, για να πάω στον κύριο Μητραλέξη, ότι έπρεπε να είναι πιο νωρίς παρετημένος ο κ. Ανδρουλάκης. Έδινε μάχες για την πατρίδα μας και στη χώρα μας και στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτά είναι τα μηνύματα του κόσμου, έτσι. Λοιπόν, κύριε Μητραλέξη, εσείς τώρα βλέπουμε... Δώστε ένα χρόνο κάπου συγκρίσιμο. Ναι, εσείς τώρα βλέπουμε το εξής. Βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις από το «Δεν μπαίνω». Τώρα σας βλέπουμε τώρα τελευταία, είμαστε στο «Άνετα μπαίνω». Πώς το κατορθώσατε αυτό, δηλαδή, και με αφορμή ποιο... Πώς έγινε αυτό, με ποια αφορμή? Αγαθή τύχη, εδώ μαζί ήμασταν και τα συζητάγαμε, ότι αυτό απλώς δεν υπήρχε ποτέ. Ήταν μια ανεπιτυχής απόπειρα, δικοματική, αυτοεκπληρούμενης προφητείας, η οποία πέτυχε. Από τη μία, λοιπόν, έχουμε το ότι όσο κοντοζυγώνουμε στις εκλογές, φυλάνε τα νότα τους οι δημοσκοπικές εταιρείες, μην βγάλουν κάτι και ξεφτυλιστούν παντελώς, όπως έχει άλλωστε ξανασυμβεί, θυμίζω το αποτέλεσμα στο δημοψήφισμα, παραδείγματι. Κατά δεύτερον, και εμείς δυναμώνουμε, οριμάζουμε, κάνουμε τις συνεργασίες μας. Τώρα συνεργαζόμαστε με την ΛΑΕ, που είναι ένα δομημένο κόμμα σε όλη την Ελλάδα, από την Ορεστιάδα μέχρι τη Γάβδο, με επικεφαλής τη Μαριάννα Τσίχλη. Δηλαδή, η ΛΑΕ σας έδωσε αυτή την όθηση στις δημοσκοπήσεις, κύριε Μητραλέξη? Δεν είναι μόνο η ΛΑΕ, είναι μια σειρά από ζητήματα. Είναι μια συνεργασία με προσωπικότητες και πέραν της ΛΑΕ, με την οποία συνεργαζόμαστε και κατεβαίνουμε ως συμμαχία για τη ρήξη, οι οποίες έδωσαν το παρόν και είπαν ναι, χρειαζόμαστε τη ρήξη, προτείνει το ΜέΡΑ25. Αυτό αμέσως μια ρετσινιά, αν θέλετε, που αποπειρώντα τα δύο μεγάλα κόμματα να ρίξουν στο ΜέΡΑ ότι είναι προσωποκεντρικό κόμμα, εκ των πραγμάτων εξαφανίστηκε. Όταν βλέπεις αυτές τις συνεργασίες, πιο προσωποκεντρικό κόμμα, γελάει ο κόσμος. Και άρχισε να δίδεται περισσότερη προσπάθεια, περισσότερη προσοχή στις προτάσεις μας, στη ρήξη που προτείνουμε και στους τομείς και στις τομές αυτής της ρήξης. Η συνέπειά μας, από ό,τι φαίνεται, υποθέτω εγώ, εκτιμήθηκε. Και πολλοί από τους αναποφάσεις τους αρχίζουν να αποφασίζουν ότι δεν θέλουν μια εναλλαγή μνημονιακών κομμάτων στην εξουσία. Βλέπουν και στο τέλος του τούνελ συγκυβερνήσεις. Να πάμε λίγο σε ερωτήσεις του κοινού. Κύριε Μητραλέξη, ξέρετε τι λέει. Εσείς λέτε, χαρακτηρίζετε τα τρία κόμματα όσον αφορά Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, τα χαρακτηρίζετε ως μνημονιακά. Εμείς τα χαρακτηρίζουμε. Ποιος ψήφισε αυτό το νομοθετήματο, το ερώτημα. Κύριε Μητραλέξη, θα μπορούσε το ΜέΡΑ25 να συμμετέχει σε μια προοδευτική διακυβέρνηση όπως τη χαρακτηρίζει ο Αλέξης Τσίπρας? Το πρόβλημα είναι στο δεύτερο σκέλος. Γιατί από την αρχή, εμείς έχουμε πει πως αυτή τη στιγμή μιλάμε για απλή αναλογική. Άμα λες συμφωνώ με την απλή αναλογική, εξορισμού υποχρεούσε να συζητήσει. Δεν μπορεί να λες συμφωνώ με την απλή αναλογική και να μην δέχεσαι να συζητήσει. Όμως εμείς οι ίδιοι κάναμε εδώ και μήνες, έχει κλείσει σχεδόν χρόνος, μια πρόσκληση επιπρογραμματικής βάσης με κάποια ελάχιστα προαπαιτούμενα, τα οποία ήταν 7 συν 1. Αυτά τα προαπαιτούμενα όμως είναι προαπαιτούμενα ρήξης. Ας πούμε, άμα πεις κατάργηση του χρηματιστήριου ενέργειας, που είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο για το ζήτημα της ενέργειας, η κατάργηση του Ηρακλή για τα κόκκινα δάνεια. Έτσι, σε χαρτογράφητα λίγο νερά. Πάμε λίγο σε χαρτογραφικά. Μα θα μου επιτρέψετε ότι αυτά είναι τα κατεξοχήν χαρτογραφημένα. Ενέργεια, κόκκινα δάνεια, πρώτη κατοικία, ιδιωτικοποίηση, ακρίβεια. Αν αυτά δεν είναι τα χαρτογραφημένα, ποια είναι? Κύριε Μητραλέξη, ο κόσμος περιμένει από εσάς μια ξεκάθαρη απάντηση και από το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, περιμένει από εσάς. Λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Εμείς πάμε και λέει, σας στείνει το χέρι για τη λεγόμενη προοδευτική διακυβέρνηση. Θα εντώσετε αύριο? Όχι, γιατί κρίνοντας εξ ιδίων τα λόγια. Χαρακτηρίζεται και κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζεται και το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία ως μνημονιακούς. Θα μπορούσατε να συμμετέχετε σε μια τέτοια κυβέρνηση ως ΜέΡΑ25? Δεν είναι μόνο μνημονιακούς, που είναι μια έννοια που παραπέμπει σε προηγούμενα χρόνια. Είναι και ολιγαρχικούς. Δηλαδή κόμματα που δεν είναι δυνατόν να επιδιώξουν μια ρήξη με την φίλη τους ολιγαρχία. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, αυτή τη στιγμή δεν υπήρξε ποτέ ένας διάλογος για ένα υποτυπώδες κοινό πρόγραμμα ρήξης. Η απάντηση είναι σαφώς όχι. Το έχουμε πει σε όλους τους τόνους. Το ζήτημα της κυβερνησιμότητας. Άρα, λοιπόν, δεν αφήνεται κάποιο παράθυρο συνεργασίας στη λεγόμενη προοδευτική διακυβέρνηση που είναι το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή από την πολιτική. Από την άλλη πλευρά. Το ζήτημα δεν είναι ο ένικος του Μαξίμου. Λέει ο κόσμος. Από την άλλη πλευρά, λέει ο κόσμος, κύριε Μητραλέξη, αυτό είναι και στο ΠΑΣΟΚ κιόλας, έτσι. Ότι όποιος οδηγήσει τη χώρα σε δεύτερες εκλογές, από τη στιγμή που βγαίνουν οι αριθμοί, αυτός έχει και την ευθύνη της δεύτερης κάλπης. Πιστεύετε να δούμε ποιος θα την οδηγήσει σε δεύτερες εκλογές και αν θα υπάρξουν αυτές. Την ευθύνη, κύριε Μητραλέξη, αυτό που λέει δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν οδηγήσετε τη χώρα σε δεύτερες κάλπες εφόσον βγαίνουν οι αριθμοί, αισθανόστε αυτή την ευθύνη? Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα προτεραιοτήτων.
Ο πολιτικός μας χώρος έχει λόγο ύπαρξης, ιδάλλως δεν έχει λόγο ύπαρξης. Την πρόταση μιας πραγματικής εναλλακτικής ρήξης, της ρήξης που είναι απαραίτητη για την επιβίωση εν τέλει των πολιτών, όχι για την ευημερία και την καλύτερη ζωή. Έχουμε φτάσει στο σημείο να συζητάμε για την επιβίωση. Αυτή τη στιγμή καλούμαστε να συμφωνήσουμε σε πολιτικές που αυτό σίγουρα το βγάζουν έξω από το τραπέζι και απλώς να δοθούν στο ΜΕΡΑ25 κάποιες υπουργικές θέσεις που κρίνοντας εξιδίων τα αλότρια ο Αλέξης Τσίπρας κάνει αυτή την πρόταση, σου λέει θα πουν ναι, σιγά μου που δεν θα πουν ναι. Εμείς δεν έχουμε ηθικό δικαίωμα απέναντι σε όσους μας ψήφισαν τόσο το 19 όσο και τώρα στο 23 να κάνουμε μια τέτοια συμφωνία. Δηλαδή, να σας το θέσω πάρα πολύ απλά. Εγώ, αγαπητό λοιπόν, ΜΕΡΑ25, σου δίνω την ψήφο μου για να σταθείς για ριζικά άλλες πολιτικές ρήξεις και επιβίωσης. Άρα, λοιπόν, αν εσύ αυτή την προδόσεις, δεν ράβεται, ψήφισα βγαίνουν, και άλλα κόμματα από την αρχή. Κύριε Μητραλήξη, να πάω στην κυρία Βρίνα. Δεν ράβεται κουστούμια αν βγαίνουν αριθμοί σε αυτή την προοδευτική διακυβέρνηση που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα ραψίματα κουστούμιών τα αφήνουμε στους ειδικούς. Η χώρα με την ολιγαρχία να την κυβερνά δεν θα έχει πρόβλημα εκτενούσα κυβερνησίας. Όσοι έχουν την έφεση στην αναλλαγή καρεκλών, είμαι σίγουρος ότι θα βρουν τρόπους να συνεργαστούν. Ακόμα και αν μιλάμε, και θυμηθείτε το αυτό κύριε Βαθιώτη, γιατί η καιρή είναι πονηρή, για συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Νουδού ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Βρίνα, ακούστε τι είπε το ΜΕΡΑ25, ότι λέει ότι βάζει στο τραπέζι τώρα ότι για μια ενδεχόμενη συνεργασία, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, τα βάζει όλα μαζί το ΜΕΡΑ25. Λέει ότι απορρίπτει αυτή την προοδευτική διακυβέρνηση που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή δεν είναι προοδευτική. Μάλιστα. Εσείς τώρα, κυρία Βρίνα, έχετε συμμάχους για την επόμενη μέρα, αν πάμε σε δεύτερες εκλογές και δεν υπάρξει αυτή η αυτοδυναμία περιβόητη, όπως τη λέτε, ή θα πάτε, αν είστε οριακά αυτοδύναμοι, θα πάτε ουσιαστικά να χτυπήσετε την πόρτα κάποιου κόμματος που αυτό λέγεται ΠΑΣΟΚ, λέγεται Ελληνική Λύση, ή θα πάτε να χτυπήσετε την πόρτα αυτόνομων, ουσιαστικά μόνον βουλευτών. Λοιπόν, καταρχάς το στοίχημα των επόμενων εκλογών και εκεί θα εστιάσουμε, είναι αν θέλουμε να πάμε μπροστά ή να γυρίσουμε πίσω. Αν θέλουμε να κατοχυρώσουμε όλα όσα έχει και πετύχει αυτή η κυβέρνηση ή αν θέλουμε πάλι να κυλήσουμε πίσω. Άρα, εμείς αυτή τη στιγμή πάμε καθαρά και αυτό που ζητάμε από τον ελληνικό λαό είναι να μας εμπιστευτεί και υπάρχει ένα πράγμα υπάρχει. Αυτοδύναμη Ελλάδα, αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Τίποτε άλλο δεν υπάρχει. Εγώ λέω, θα σας πω, κύριε Βαθιώτη, ξέρω τι αν είστε οριακά αυτοδύναμοι στις δεύτερες κάλπες. Αφήστε θα να πάτε ανοίξει, για συνεργασία με κόμμα ή συνεργασία με βουλευτές. Αφήστε να έρθει εκείνη η στιγμή και τότε θα δούμε πώς θα έχει διαμορφωθεί το πολιτικό κλίμα. Θα σας πω όμως κάτι, ότι το θέμα της απλής αναλογικής έχει αποτύχει και έχει αποτύχει. Δεν χρειάζεται άλλο παράδειγμα. Δείτε τι έγινε στην αυτοδιοίκηση. Απλή αναλογική είχαμε στην αυτοδιοίκηση. Και ξέρετε τι έγινε. Δήμοι οι οποίοι δεν είχε ο Δήμαρχος την πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβούλων, δεν μπορούσε να πάρει αποφάσεις. Φανταστείτε αυτό να γίνει στην Ελληνική Βουλή. Τι ζήτησαν οι Δήμαρχοι, να γυρίσουμε στο παλιό, στην ενισχυμένη αναλογή. Και αυτό δεν έγινε, αυτό έγινε. Καταλήξαμε να βρούμε άλλες λύσεις μεσοβέζικες για να. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν η απλή αναλογική είναι το ίδιο πράγμα. Κύριε Βαθιώτη, για παράδειγμα, η απλή αναλογική είναι το ίδιο πράγμα. Ναι, κύριε Αβρίνα, δεν μπορεί να κυβερνηθεί η χώρα μας με τέτοιες συνθήκες. Κύριε Αβρίνα, άλλο είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί το ΠΑΣΟΚ στις προηγούμενες εκλογές το 19 ήταν κοντά στο 8%. Και αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ έχει το 1/3 των δημάρχων της Αττικής από τους 66 δήμους. Το ΠΑΣΟΚ έχει 20 δήμους. Εγώ δεν μίλησα για ΠΑΣΟΚ, μίλησα για απλή αναλογική. Λοιπόν, ήμουν σαφής, δεν μπήκα σε κόμματα. Άρα λοιπόν σημαίνει είπα στο πώς ότι η απλή αναλογική. Κύριε Βαθιώτη, ήμουν πολύ σαφής. Δεν μπήκα καν σε πολιτικά κόμματα, σε τίποτα. Είπα πάρα πολύ απλά ότι η απλή αναλογική είναι ένα αποτυχημένο σύστημα. Διότι δεν μπορούμε να πάμε σε μια τέτοια διαδικασία, σε μια τέτοια λογική. Αυτό που χρειάζεται η χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι να προχωρήσουμε να πάμε σε εκλογές με την ενισχυμένη αναλογική, να μπορέσουμε να έχουμε την αυτοδυναμία και δεν είναι το θέμα μας, δεν είναι κομματική σκοπιμότητα. Είναι εθνική αναγκαιότητα. Εσείς καταλαβαίνετε ότι πρέπει η χώρα μας το επόμενο διάστημα να μπορεί να κυβερνηθεί. Δεν έχουμε κανένα περιθώριο, δεν έχουμε πια την πολυτέλεια.
το ζητάει ο ελληνικός λαός, ναι, πια να τελειώσουμε με πολλά πράγματα. Ξέρετε. Με παθογένειες του παρελθόντες. Με ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο πλέον πρέπει να αλλάξει. Ξέρετε ποιο είναι το ερώτημα. Λέει ο κόσμος πάρα πολλές φορές ότι πολλές φορές οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι και ανεξέλεκτες. Και ότι πιο σταθερές τελικά είναι οι κυβερνήσεις συνεργασιών, γιατί έχουν πιο πολλούς βουλευτές από μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τι λέτε εσείς, κυρία Αυρίνα, είναι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις πολλές φορές ανεξέλεγκτες? Όχι, βεβαίως. Όχι. Όχι, βεβαίως. Η αυτοδύναμη κυβέρνηση υλοποιεί και ψηφίζεται με βάση το πρόγραμμά της. Εγώ, και αυτό πάει πάντως, να υλοποιήσει. Εγώ πάντως, δείτε ότι έχει, ναι, έχει συμβεί και σε, άλλες, και σε άλλα κράτη. Αν θυμάστε, όταν δεν υπάρχει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αν θυμάστε, κυρία Αυρίνα, που έχει συμβεί στην εργασία. Επιτρέψτε μου λίγο. Στη Γερμανία έχουμε κυβερνήσεις συνεργασίας μια ζωή. Ε, καλά, δεν ήταν. Είδατε το τελευταίο και, ναι, και έχουν τα προβλήματά τους. Δεν πάνε και το. Δεν πάντως, και το αυτό που προτείνεται είναι κάπως να είναι το πολιτικό εισαγωγικό σύστημα. Επιτρέψτε μου λίγο. Επιτρέψτε μου λίγο. Αφήστε το, δεν πειράζει. Επιτρέψτε μου λίγο. Φέρετε ένα παράδειγμα. Πρέπει να σας πω ότι πριν λίγες μέρες, πριν λίγο καιρό, υπήρχε σοβαρό πρόβλημα στη Γερμανία. Υπήρχε ήδη. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ναι, κυρία Αυρίνα, για να πάμε έτσι σε ένα διάλογο και να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος το τι λέμε. Ξέρετε τι λέει ο κόσμος, ότι πολλές φορές χρειαζόμαστε και την κουλτούρα των συνεργασιών. Γιατί είδαμε ότι στην τελευταία πρόταση μορφής όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ήταν αντίον σας. Φυσιολογικό. Για ποιο λόγο? Ήταν φυσιολογικό. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι πολλές φορές οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις κάνουν και ενέργειες που δεν ελέγχονται από κάπου, γιατί είναι αυτοδύναμες. Όχι, δεν ισχύει αυτό, κύριε Μαθιά, ότι η αυτοδύναμη κυβέρνηση υλοποιεί το πρόγραμμά της, αυτό για το οποίο έχει ψηφιστεί από τον ελληνικό λαό. Αγνώμη. Και, ναι, επίσης θα ήθελα, ναι, να πω ότι πρέπει να οδηγήσουμε την Ελλάδα, ναι, πλέον μπροστά. Δεν έχουμε περιθώριο για πισωγυρίσματα. Δεν έχουμε κανένα περιθώριο. Δεν μας το επιτρέπει ο ελληνικός λαός. Μία ερώτηση για να αλλάξουμε θέμα, για να πάω στον κύριο Σκουρολιάκο και θα ήθελα τη γνώμη του για όλα αυτά του κύριου Σκουρολιάκου που έχουμε συζητήσει μέχρι στιγμής. Κύριε Αυρίνα, έπρεπε να πάμε στο ακαταδίωκτο των μελών της Επιτροπής για την τραγωδία στα Τέμπη? Φυσικά. Ε? Φυσικά, όπως ακριβώς έγινε και στην περίπτωση, γιατί, με την Επιτροπή των Υγειονομικών. Γιατί κάτι φοβίζει, δηλαδή, όχι, τα μέλη της Επιτροπής? Όχι, δεν φοβίζει απολύτως, δηλαδή, τίποτα. Αλλά κάτι, είναι άνθρωποι επιστήμονες, γιατί οι οποίοι αυτή, τη στιγμή, ναι, αυτή τη στιγμή έχουν μπει σε μία Επιτροπή, καταθέτουν την άποψή τους, τη γνώμη τους, τη θέση τους. Δεν καταλαβαίνω πού είναι το πρόβλημα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σκουρολιάκο. Καταρχήν να πω δύο κουβέντες, αν μου επιτρέπετε, για την απλή αναλογική. Είναι ένα εκλογικό σύστημα δίκαιο και δημοκρατικό. Αλλά, κύριε Βαθιώτη, το να υποστηρίξει την απλή αναλογική θέλει κότσια. Θέλει πολιτικά κότσια. Και όταν δεν έχεις πολιτικά κότσια, παλεύεις και αγωνίζεσαι να πάρεις το 30% των ψήφων για να έχεις το 50% και πλάς των 100 των βουλευτών. Σε αυτό δεν είναι δίκαιο. Σε αυτό που είπε η κυρία Βρίνα όσον αφορά τους Δήμους, αν απέτυχε. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Δεν είναι τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν είναι εκλογές. Οι Δήμοι και τα Δημοτικά Συμβούλια. Σας ακούμε γύρω στα 20 λεπτά να μονολογείτε. Παρακαλώ, επιτρέψτε μου να εκφράσω και εγώ την άποψή μου. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να μην με ξαναδιακόψετε. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις, αυτές μας καταστρέψαν. Αυτές μας βάλανε στα μνημόνια, αυτές. Τι έκανε δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης με μια δυνατή αυτοδύναμη κυβέρνηση τα 4 χρόνια. Μας γονάτισε. Τώρα με προκαλείτε με αυτοδύναμη. Όχι, κυρία μου, αφήστε με να μιλήσω. Σας παρακαλώ πολύ. Αφήστε με να μιλήσω. Αφήστε με να μιλήσω, κυρία μου. Δεν σώζεται ούτε τον κύριο Μητσοτάκη, ούτε την Νέα Δημοκρατία διακόπτοντας. Αυτοδύναμη δεν σώζεται την κατάσταση. Μα μιλάμε για αυτοδυναμία. Με ψέματα ήρθε η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία, με ψέματα φεύγει. Με απλή αναλογική κυβέρνηση. Ηρεμήστε, αποδεχτείτε το. Θα σας κάνει καλό. Θα σας κάνει καλό. Έχουμε 50 μέρες ακόμα. Εσείς φωνάζετε. Έχουμε 50 μέρες ακόμα. Εσείς έχετε χάσει την ψυχραιμία σας, όχι εγώ. Ναι. Έχω χάσει την ψυχραιμία μου και τη χάνω με αγενείς ανθρώπους. Το έχω αυτό το. Εγώ αγενής δεν είμαι. Προσέξτε τι λέτε. Κύριε Σκουρολιάκο, κύριε Σκουρολιάκο, αγενής δεν είμαι. Κύριε Σκουρολιάκο, πάμε τώρα. Όσον αφορά τι εκπομπές, κύριε Μαθιώτη. Μην το χαλάσουμε τώρα. Εγώ καταλαβαίνω ότι στο Πασόκ υπάρχουν διάφορες τάσεις. Είναι άλλες τάσεις που θα θέλαν μια προοδευτική διακυβέρνηση και μια συνεργασία και κάποιες άλλες δυνάμεις μέσα στο Πασόκ
Έχουν ονοματεπώνυμο, το λένε έξω. Δεν λέω εγώ κάτι το δηλαδή οποίο. Θα πάτε είναι με τις δυνάμεις, θα πάτε με το Πασόκ. Δηλαδή θα πάτε με τις δυνάμεις. Έχουμε κάνει την πρόσκληση που έχουμε κάνει. Θα πάμε στις εκλογές και την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα, εάν ο ελληνικός λαός δώσει μια κατεύθυνση με την ψήφο του ότι θέλει κυβερνήσεις προοδευτικής συνεργασίας. Ας πάρει. Σε αυτή την προοδευτική συνεργασία, φαντάζομαι είναι το ΜΕΡΑ25, είναι το ΠΑΣΟΚ μέσα, αλλά ακούσαμε εδώ πέρα και το ΠΑΣΟΚ και το ΜΕΡΑ25 ότι δεν δίνει το χέρι λοιπόν σε αυτή τη συνεργασία. Ας πάρουν την ευθύνη να κοιτάξουν κατά μάτια, κατάματα τον κόσμο, τον ελληνικό λαό και να πει ότι εγώ δεν συνεργάζομαι, δεν πειράζει, ας έρθει πάλι ο κ. Μητσοτάκης. Ας αν με επιτρέπετε να σχολιάσω. Όχι, ακόμα κύριε Μητραλέξη. Θα έρθω σε μετά. Κύριε Σχολιάκο, θέλω να πάμε και λίγο στο ακαταδίωκτο. Είπε την άποψή της κυρία Βρίνα ότι σωστά έγινε. Απαράδεκτο. Ποια είναι απαράδεκτο. Ποια τι ακαταδίωκτο. Πρόκειται να κάνουν κανένα έγκλημα. Πρόκειται να κάνουν πράγματα τα οποία δεν είναι νόμιμα, δεν είναι ηθικά. Γιατί τους θωρακίζει με αυτό. Αυτό που κάνει και με τους γιατρούς. Έκανε ένα απαράδεκτο πράγμα και το φέρνει τώρα ως παράδειγμα. Το φέρνει τώρα η Νέα Δημοκρατία ως παράδειγμα ότι ορίστε έτσι είχαμε κάνει και τότε. Κάνατε τότε αυτή την ανοησία και την επαναλαμβάνετε. Για να πάω στον κύριο Γκανιάτσο, επειδή το είπαμε και στα προηγούμενα πάνελ, τον θέλουμε τελικά κύριε Σκουρολιάκο τον φράχτη ή δεν τον θέλουμε. Και είναι ο φράχτης μια λύση για το μεταναστευτικό. Κύριε Βαθιώτη, ο φράχτης και η κουβέντα για τον φράχτη δεν έχει να κάνει ούτε για τον φράχτη, ούτε για το μεταναστευτικό. Προσπαθεί να μαζέψει η Νέα Δημοκρατία ψηφοφόρους που τις φεύγουν προς τα δεξιά. Και ο νεόν νοεί το. Γνωρίζετε. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γκανιάτσο, πάμε σε όλα αυτά. Μια γρήγορη απάντηση από το ΠΑΣΟΚ. Πάμε στις συνεργασίες. Μια πολύ γρήγορη απάντηση. Ναι, ναι. Συνεργασίες τελικά. Που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έρθω και εσάς κύριε Μητραλέξη, όλα τα προλαβαίνουμε. Λοιπόν, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ συνεργασίες. Ενδίδεται συνεργασία που σας λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που λέμε για κυβέρνηση συνεργασίας, κύριε Βαθιώτη. Ναι, αλλά δεν μας λέτε με ποιον όμως. Είστε οι πρώτοι, αλλά είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, σε δύο βάρκες. Είμαστε σε δύο βάρκες όμως, κύριε Γκανιάτσο. Και από δεξιά και από αριστερά. Δεν έχουμε διαρρήξει βάρκα. Μια βάρκα είμαστε εμείς, τη βάρκα της ελληνικής κοινωνίας. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ μας έφερε την απλή αναλογική. Μας έλεγε είναι στο DNA της αριστεράς και ο κύριος Τσίπρας έλεγε εγώ δεν κάνω κυβέρνηση τιμένων, θα κάνω μόνο κυβέρνηση νικητών. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει εγώ θα πάω σε δεύτερες κάλπες. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε θα πάμε και σε τρίτες κάλπες. Εμείς είμαστε οι μόνοι που λέμε ότι θέλουμε σταθερή κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ, με ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό. Πόσο είναι αυτό το ισχυρό διψήφιο ποσοστό, είναι άγνωστο χ για αυτό. Άγνωστο χ ο Πρωθυπουργός που προτείνεται, άγνωστο χ το ισχυρό διψήφιο ποσοστό. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό το ισχυρό. Μιλάμε για ένα ισχυρό. Όλοι καταλαβαίνουμε ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό. Για πείτε μας και να το καταλάβουμε και εμείς που δεν το καταλαβαίνουμε. Ένα ποσοστό 15% τουλάχιστον. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ισχυρό διψήφιο ποσοστό. Για ένα κόμμα που κάποτε, κύριε Γκανιάτσο, ένα ΠΑΣΟΚ με ιστορία που κάποτε είπε 47%, εσείς λέτε συμβιβαζόμαστε με το 15%. Κύριε Βαθιώτη, πριν λίγα χρόνια ήμασταν στο 4, πήγαμε στο 6, πήγαμε στο 8, όλες τις δημοσκοπήσεις. Δίκαια σας πήγε ο κόσμος στο 4%, κύριε Γκανιάτσο. Τώρα, κύριε Βαθιώτη, ανοίγεται μια μεγάλη συζήτηση. Εντάξει, εμείς είμαστε μια κυβέρνηση, ένα κόμμα ευθύνης. Σηκώσαμε όλο το βάρος της σωτηρίας της χώρας. Εμείς παραδώσαμε στον κύριο Καραμαλή, αν θέλετε να πάμε και τόσο πίσω. Πάμε. Την Ελλάδα των Ολυμπιακών Αγώνων και τη ΣΟΝΕ και μας παρέδωσε μια ακαταδίωκτο και φράκτης. Μια γρήγορη απάντηση. Είμαστε κατά, προφανώς. Μια επιτροπή που θα λογοδοτεί μόνο στον Υπουργό τώρα να μην ευθύνεται. Άρα λοιπόν κατά του ακαταδίωκτου. Όσον αφορά το φράκτη. Μα εμείς τον ξεκίνησαμε το φράκτη, κύριε Βασίλη. Η κυβέρνηση Παπανδρέου ξεκίνησε το φράκτη και η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ μας κούνησε το δάκτυλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ τότε μας έλεγε. Και η Νέα Δημοκρατία κούνησε το δάκτυλο. Βέβαια. Ήταν όλοι απέναντι. Ήταν σαν Ζάπια τότε και στις πλατείες. Λοιπόν. Και ο ΣΥΡΙΖΑ μας έλεγε το τείχο συντροπής. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι ο φράκτης πρέπει να ολοκληρωθεί, αλλά δεν αρκεί μόνο ο φράκτης. Πάμε, κύριε Μητραλέξη. Χρειάζονται γενναίε πολιτικέ παρεμβάσει όταν αφορά το. Να μου επιτρέψετε το εξή σχόλιο. Εκτό αν μη σα φάω την ερώτηση, αλλά έχω ένα σχόλιο. Επειδή ελέγχθησαν κάποια πράγματα και ο κύριος Κουρολιάκος επέσησε και το φόβητρο. Άλλο χρόνο είμαστε όλοι μας εκπομπή. Ναι, δευτερότητα. Επέσησε και το φόβητρο ότι αν δεν συνεργαστούν, ας πούμε, οι μικροί, θα επιστρέψει η δεξιά. Να το πούμε να το καταλάβει ο κόσμος και όποιος διαβάζει δημοσκοπήσεις το βλέπει ήδη. Η εποχή του Κυριάκου Μητσοτάκη τελείωσε. Ο άνθρωπος έχει αίμα στα χέρια του, ακουστικά στα αυτιά του και γίδες στις πλάτες των βουλευτών του. Ήδη στις δημοσκοπήσεις βλέπουμε το μνημόσυνό του, η ψαλίδα μικρά είναι γνωστά πράγματα και η παράσταση νίκη είναι παιδική παράσταση. Πάμε στο ακαταδίωκτο. Το ερώτημα και στο φράκτη, είναι γιατί δεν έχουμε από χρόνο, εδώ και πέρα τι κάνουμε. Απλώς μια εναλλαγή στην εξουσία για παρόμοια, όχι η ίδια πολιτική ή οι απαραίτητες πολιτικές ρήξεις για να γίνουν όλα αλλιώς. Εμείς γι' αυτό υπάρχουμε. Αυτός είναι ο λόγος ύπαρξής μας.
Και με αυτό το λόγο βρισκόμαστε και σε αυτό το πάνελ εδώ και συμμετέχουμε. Μάστε, πάμε ακαταδίωκτο, συμφωνείτε με τον καταδίωκτο. Πάντως πρέπει να ζητήσει συγγνώμη ο κύριος Μητραλέξης, γιατί όταν μιλάει για τον Πρωθυπουργό και αίμα, είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Όχι, οι ευθύνες φτάνουν στον κύριο Πρωθυπουργό. Δεν ζητάω καμία συγγνώμη, δεν μιλάμε για ένα ατύχημα, δεν φταίει ο σταθμάρχης, δεν φταίει κακιά η χώρα. Δεν μπορεί να λέτε για τον Πρωθυπουργό ότι έχει τα χέρια του μέσα στο αίμα. Πώς δεν μπορεί. Το λέω αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί. Έχουμε ένα κυβερνητικό έγκλημα. Έχουμε ένα κυβερνητικό έγκλημα. Οι ευθύνες είναι πολιτικές και προσωπικές των υπευθύνων. Να ασκείτε αντιπολίτευση σοβαρή και με αξιοπρέπεια. Η δουλειά μας είναι η αλήθεια. Όχι. Δεν απέκρυψε κανείς την αλήθεια. Λοιπόν, πώς θα, συγγνώμη, ο σταθμάρχης φταίει, η κακιά η ώρα φταίει, η κακιά η χώρα φταίει. Όλοι φταίμε, διαχρονικές αιτίες. Και δεν ντρέπεστε να λέτε ότι εμείς είμαστε που περβαίνουμε τα εσκαμμένα. Πάμε, πάμε, πάμε. Φυσικά και είναι. Τι είναι αυτά που λέτε. Για τα γνωστικά στα αυτιά του πάντως δεν σχολιάζεται. Μόνο για το αίμα στα χέρια του που βρίσκεται εκεί και οι πολίτες το βλέπουν και απαντούν στις δημοσκοπήσεις με την κατρακύλα της Νέας Δημοκρατίας. Προσέξτε αυτό και όλοι στη Νέα Δημοκρατία γνωρίζεται ότι έχει τελειώσει η περίοδος εξουσίας. Κύριε Μητραλέξη, μία γρήγορη απόφωνηση, κύριε Αβρίνα, δεν έχω χρόνο, πρέπει να πάω σε τελείωμα της εκπομπής. Ολοκλήρωση. Συγχωρήστε με. Μία γρήγορη απάντηση. Εγώ λυπάμαι πραγματικά αυτή τη στιγμή να ακούω τέτοια πράγματα. Μάλιστα, όταν ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή βγήκε και είπε ότι έχουν γίνει αυτά τα λάθη. Κάτι πολύ γρήγορο. Καλούμε και συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε. Καλούμε τον ελληνικό λαό να στηρίξει τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μία διέξοδος, είναι η μόνη διέξοδος σε αυτό που ζούμε μέχρι σήμερα. Θέλουμε 4 χρόνια. Εντελώς διαφορετικά, χίλιες φορές καλύτερα από 4 προηγούμενα που πέρασαν. Το δίλημα αυτών των εκλογών δεν είναι Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, είναι Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ μαζί και Πασόκ Κινήμα Αλλαγής από την άλλη. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι στην ίδια όχθη, είναι στην όχθη της επιδοματικής πολιτικής, της φήμωσης των εξάρτητων αρχών, της χειραγώγησης των θεσμών. Εμείς είμαστε στην όχθη της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αξιοπρέπειας, της εθνικής υπερηφάνειας. Καλούμε τον Έλληνα πολίτη να συμπορευθεί μαζί μας, να συνεπαρπώσουμε το αύριο αυτής της χώρας. Λοιπόν, οφείλεται μια απάντηση, κύριε Μητραλέξη, ακαταδίωκτο, μια πολυγρήγορη και φράκτης. Συμφωνείτε με αυτά ή διαφωνείτε? Κοιτάξτε, το ακαταδίωκτο είναι ένα ακόμα σκάνδαλο ουσιαστικά συγκάλυψης και ανευθυνότητας. Έχουμε μια τετραετή κυβέρνηση ανευθυνότητας. Πάμε, δεν έχουμε χρόνο. Είναι αστεία. Α, λοιπόν, διαφωνείτε. Με φράκτη, συμφωνείτε? Ο φράκτης τώρα είναι προεκλογική προσπάθεια ψηφομαζόχτρας. Είναι αστεία πράγματα, είναι αναξιοπρεπή. Αυτά τα ΜΕΗ χωρίς ευρωπαϊκά λεφτά. Εγώ ντρέπομαι για λογαριασμό τους, αφού λοιπόν, δεν ντρέπονται οι ίδιοι. Πάμε λοιπόν. Να ευχαριστήσω την υποψήφια βουλευτή της Δημοκρατίας από το Βόρειο Τομέα Αθηνών, τη Φωτεινή Πυρήνα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να ευχαριστήσω τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από την Ανατολική Αττική, τον Πάνο Σκουρολιάκο. Να ευχαριστήσω τον γραμματέα αθλητισμού και υποψήφιο βουλευτή με το ΠΑΣΟΚ στο Βόρειο Τομέα Αθηνών, τον Παναγιώτη Κανιάτσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να ευχαριστήσω το μέλος του πολιτικού σχεδιασμού του ΜΕΡΑ25, τον Σωτήρη Μητραλέξη. Να ευχηθώ σε όλους καλή επιτυχία, γιατί κάπου εδώ έχουμε τις εκλογές. Είμαστε στην τελική ευθεία, όχι στροφή, στην τελική ευθεία. Στο Βιράζ. Έχει χτυπήσει καμπανάκι. Στο Βιράζ, έχει χτυπήσει πολύ καμπανάκι. Λοιπόν, ό,τι καλύτερο και για τους τέσσερις στις επικείμενες εκλογές. Και εμείς φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής τηλεοπτικής εκπομπής. Μην ξεχνάμε λοιπόν τις εκπομπές χωρίς χρώμα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ στο τηλεοπτικό κανάλι RTV. Γιατί πρωταγωνιστής αυτής της εκπομπής είναι η κοινωνία και οι ενισχύες της. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Με υγεία, αισιοδοξία. Καλό ξημέρωμα.